Βασικά θα ήθελα να διαφωνήσω ότι ήταν μια εύκολη πρόκριση. Ήταν ένα, δύο παιχνίδια που τα κάναμε εμείς να φανούν εύκολα. Σίγουρα στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί, αλλά πετύχαμε ένα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πάρα πάρα πολύ καλοί. Εδώ είχαμε να διαχειριστούμε ένα αποτέλεσμα 3-0. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίχτες μου και στην προσπάθεια που έκανε η ομάδα. Όσο αφορά, γιατί είχαμε να κάνουμε μια ομάδα που μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από το Champions League. Δεν ήταν εύκολη η ομάδα. Από εκεί και πέρα για την κλήρωση αύριο δεν έχω καμιά ιδιαίτερη προτίμηση. Όποιος και να είναι, για μένα είναι το ίδιο. Είναι σημαντικό που είμαστε εκεί και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αν θέλει να μας πει, να σχολιάσει κάτι που είπε ο προπονητής της Δυναμό Κιφλίδας, από τον Πάοκ όμως τον είδα πρέπει να έχει υποκριθεί από τον Άγιαξ. Όχι, δεν είναι στεναχωρημένη σήμερα που είπε ο προπονητής, που δεν συνέχισαν στο Τσάκλο. Θα διαφωνήσω. Ο Άγιαξ έχει μια καλή ομάδα. Δεν παίζαμε με κάποιο χωριό, να το πω έτσι. Έχει μια πολύ καλή ομάδα. Τώρα θα πω επίσης ότι και εγώ πιστεύω ότι έχουμε μια ομάδα επίπεδου Champions League. Αυτό δεν θα διαφωνήσω. Αλλά σίγουρα δεν είναι μια μέρα θλίψης για εμάς. Είναι μια μέρα χαράς. Συνεχίζουμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να μείνεις πίσω σε πράγματα. Πρέπει να κοιτάς πάντα μπροστά και αυτό κάνουμε κι εμείς. Δεν θα το έλεγα. Πιστεύω ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά το γεγονός να παίξουμε 2 εβδομάδες, 10 μέρες, 1 εβδομάδα πιο πριν, πιο μετά. Σε 10 μέρες θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Εμείς είμαστε έτοιμοι, ήμασταν έτοιμοι και πριν από 1 εβδομάδα να παίξουμε. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Επειδή έχει παίξει τελικό Europa League με την Κύπρο, ποιο το μυστικό σε την διοργάνωση τώρα για να φτάσει το πρώτο κρύα. Σίγουρα κάθε ομάδα έχει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της και πάνω σε αυτά πρέπει να, τα δουλέψει και να εξελίξει για να έχει περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσει. Θα μπορούσα να πω ότι να κάνω μια σύγκριση με την ομάδα που ήμουν την Τύπρο. Ο ΠΑΟΚ μοιάζει πάρα πολύ με την Τύπρο, έχει μια καλή άμυνα, κρατάει πολύ καλά τον αντίπαλο, δεν του αφήνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Παίζει πάρα πολύ καλά το transition, την αντεπίθεση, πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε πάρα πολύ γρήγορους παίκτες. Και αν θα μπορούσα να πω ότι είμαστε ακόμα καλύτεροι στο χώρο του κέντρου σε σχέση με εκείνη την ομάδα της Νίπρο, γιατί έχουμε εκπληκτικούς παίκτες από άποψη ποιότητας και control παιχνιδιού στα half που μας δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξουμε το ρυθμό όπως θέλουμε. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάτσουμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς να δουλέψουμε και να εκμεταλλευτούμε τις δυνάμεις μας για να περάσουμε στους επόμενους γύρους.